can be happy, and our fans can be happy about the way that we played, but we should finalize better the chances that we did. And now we need to keep the focus on the mindset. Εγώ πιστεύω ότι ως ομάδα, ως ΠΑΟ, κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, απλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι βέβαια και οι οπαδοί μας επίσης για τον τρόπο που παίξαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και έπειτα θα έπρεπε να τελειοποιήσουμε τις φάσεις και τις ευκαιρίες τις οποίες είχαμε και να συγκεντρωθούμε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που δεν πάρει. Το είναι ένα θέμα της επίθεσης. Δεν μπορούσε να Yes, but I think we created enough chances to win the game, but unfortunately it was not possible. And now we just can keep training, keep going, and believe in ourselves. And I think game by game, and we will see. Ναι, σίγουρα μπορεί να το θέσει ότι ήταν θέμα τη επίθεση. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ πω κάναμε αρκετέ προσπάθειε και είχαμε αρκετέ τελικέ. Απλά δεν είμαστε τυχεροί. Από την άλλη, πρέπει να πιστέψουμε ξανά στον εαυτό μα. Είναι πολύ νωρί, αλλά ποια είναι η προσέγγιση και ποια είναι η προετοιμασία ενώ ψωμί στον Σερή και τον Παναθηναϊκό και για τον Σερή και τον I think the progression should be the same that we always do against every opponent. Doesn't matter if it's Zofi, if it's Panathinaikos, if it's another team. We just focus on ourselves and preparing the next game. Δεν θεωρώ πως θα έπρεπε η προπόνηση να είναι διαφορετική εν όψη των τριών παιχνιδιών κόντρα στο Παναθηναϊκό. Η προπόνηση και η προετοιμασία γενικά θα πρέπει να είναι ίδια πριν από κάθε παιχνίδι, είτε αυτό λέγεται Παναθηναϊκός είτε Όφη. Θα πρέπει να